Σε βασικά κανάλια παραπληροφόρησης, διάχυσης ψευδών ειδήσεων και πόλωσης έχουν μετατραπεί οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στην περίοδο της πανδημίας, με βάση την έρευνα που πραγματοποίησε το περιοδικό New Media and Society. Το να είσαι στο Twitter μειώνει τις πιθανότητες να πιστεύεις σε θεωρίες συνωμοσίας, εν αντιθέσει με όλες τις άλλες πλατφόρμες, οι οποίες αυξάνουν την πιθανότητα. Το Facebook έχει ανεξέλεκτη ροή ειδήσεων. Κατ' επέκταση μέσων αυτής της διάχυσης, διαρρέουν αναλυθείς, ανακριβείς, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Ραγδαία αύξηση έχουν πάρει τα fake news σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ με βάση τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αντιμετωπίζουμε μια παράλληλη επιδημία παραπληροφόρησης. Στο πλαίσιο της έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με την πανδημία, το Υπουργείο Υγείας διοργανώνει το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου ανοιχτή συζήτηση με τους πολίτες, με στόχο να λάβουν επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις για θέματα που τους απασχολούν. Είναι χρέος και καθήκον μας με έναν ανθρώπινο τρόπο να συνεχίσουμε να συζητούμε μαζί με τους συμπολίτες μας. Στη συζήτηση θα παρευρεθούν μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.